Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2020. Θα φύγει, αγαπητέ κύριε Κορονέ και αγαπητέ κύριε Τζούφη, Βασίλη Τζούφη, και αυτή η εβδομάδα. Έχουμε και την επόμενη, και μετά τέλος. Καλό φθινόπωρο. Ξεκουραστούμε λοιπόν, λίγο να επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έτσι, έτσι κύριε Ταλάμα και πρώτα. Γιάννης Κορονέος, ο δικηγόρος και φίλος εκπομπής, διαπρεπής δικηγόρος, ο Βασίλης ο Τζούφης, κοντά μας θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα στο πρώτο κομμάτι, στο δεύτερο κομμάτι, εθνικά θέματα. Έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων. Θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε. Πραγματικότητα τη Τουρκία, γιατί είναι και εκεί επαγγελματική ενασχόληση με την. Μπράβο, ναι, ναι. Θα δώσουμε έμφαση σήμερα και αύριο στα εθνικά θέματα. Να πάμε όμως, πριν πάμε στην εικόνα της αγοράς, όπου και σήμερα διορθώνει το χρηματιστήριο, μείον πριν από λίγη ώρα 0,51, θα τα πούμε σε λίγη ώρα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, γιατί έχουμε επιθέσεις σε όλα τα μέτωπα γύρω από την Τουρκία. Τι εννοούμε, και στο Ιράκ οι Τούρκοι χθες το βράδυ, σήμερα τα ξημερώματα, είχαν επίθεση σε φυλάκια στο Ιράκ, στο έδαφος του Ιράκ. Όμως τρέχει στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία εδώ και λίγη ώρα ένα φιλμάκι από επίθεση συριακών δυνάμεων κατά κοινής ρωσοτουρκικής περιπόλου στον δρόμο για την Ιντίμπλη. Πάμε να δούμε το βιντεάκι. Είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για θύματα. Πάμε να το δούμε, αν το έχουμε. Σίγουρα έχουν τραυματιστεί οι στρατιωτικοί που συμμετείχαν σε αυτή. Πάμε να το ξαναδούμε, να παρακαλέσω συναδέλφους. Πολύ εντυπωσιακό πλάνο. Στρατιωτικοί της ρωσοτουρκικής περιπόλου στη βορειοδυτική Συρία, όταν εξεράγει η βόμβα στην άκρη του δρόμου. Η ανακοίνωση αυτές είναι από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Συνήθως οι Τούρκοι συσκοτίζουν τα πράγματα. Θα δούμε τι νεότερο θα υπάρξει στην πορεία. Είναι στο δρόμο προς την Ιντίμπλ. Ναι, είναι το γνωστό μέρος. Ας πρόσεχαν και οι Ρώσοι. Νότιο τμήμα της ζώνης αποκλιμάκωσης. Είναι στο πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τις πρώτες πληροφορίες για την εικόνα της αγοράς. Διορθώνει πριν από λίγα λεπτά 627 μονάδες, 0,51, πτώση μείον 0,51, καλοκαιρινός τζίρος 25 εκατομμύρια. Αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα του β' τριμήνου. Αυτό δημιουργεί, αυτό θα λέγαμε, κυριαρχεί στη σημερινή εικόνα, η αβεβαιότητα για τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου. Ήταν έκδηλο στην αίθουσα του χρηματιστηρίου. Στο ταμπλό η ΕΙΔΑΠ σημειώνει μεγάλες απώλειες, 3,02. Coca-Cola Titana στο μείον 2,7. Μικρότερες απώλειες είναι ο Όλπι, η Βιοχάλκο, τα ελληνικά πετρέλαια. Και στον αντίποδα η Τζάμπο σημειώνει τα μεγαλύτερα κέρδη, 2% πάνω, ενώ ανωδικά κινούνται η ΔΕΗ, η Πυραιός, η Λάμδα, η Τέρνα, ο ΤΕ και η Μοτορόιλ και ο ΠΑΠ. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Να πάμε, αν συμφωνείτε, στα εθνικά θέματα. Είχαμε, κύριε Κορονέ, επειδή, ναι, κλείψατε και χθες. Πάμε να δούμε το σχόλιο το δικό σας και μετά να περάσουμε στο παρελθόν τον Τζούφη. Μην τα πω εγώ τώρα. Ο Μπορέλ είναι η τελευταία εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Διπλωμάτια. Λέει, είπε κάποια παραπάνω πράγματα για την Τουρκία, αλλά γενικά χαμηλή τόνη. Χαμηλή τόνη. Είμαστε μόνοι, να ξέρεις. Δεν σε... μόνοι εντελώς. Ανάδελφοι, ανάδελφοι. Ναι. Είμαστε ανάδελφοι. Εντάξει, μόνοι γενικά... εντελώς, εντάξει, ότι έχεις πάντα... Ίσως και εκεί κινδυνεύουμε να πέσουμε και σε παγίδα. Έτσι έχουμε καλλιεργήσει πολύ υψηλές προσδοκίες ό,τι αφορά την υποστήριξη της Γαλλίας, την υποστήριξη του Παρισιού, σε ό,τι έχει να κάνει με δικά μας θέματα, έτσι, για να το λέμε. Τώρα, για να το επαναφέρουμε, γιατί ήταν πραγματικά, είχαμε την εκπομπή Βασίλη, ουσιαστικά όλα γίνανε την ώρα της εκπομπής ό,τι αφορούσε στην Παρασκευή για τις αποφάσεις για την Αγία Σοφία. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι η συγκεκριμένη ενέργεια, πρωτοβουλία του Ερντογάν και τον συναυτό στρέφεται κατά όλου του δυτικού κόσμου. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή παρατήρηση ότι η Αγία Σοφία ήταν σημαντικότερη εκκλησία της χριστιανοσύνης, γιατί είχε προηγηθεί η ανέγερσή της και γενικά ο συμβολισμός της είχε προηγηθεί του σχίσματος. Ήταν ενιαία η χριστιανοσύνη τότε. Ρίως. Δεν είχε γίνει μεταρρύθμιση, δεν υπήρχε το σχίσμα Ορθοδόξων Καθολικών. Νομίζω ότι ως συμβολικό χτύπημα από ένα αλλόθρησκο κράτος προς τον κόσμο της χριστιανοσύνης ήταν ισχυρό. Αντίθετα, ήταν πολύ χλιαρές και πολύ
μετριοπαθείς ή τέλος πάντων δεν είχαν την ένταση που απαιτούσε και μιλάμε οι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο. Και των συμμάχων και κάποιων των συμμάχων περιμέναν παραπάνω. Και των φορέων και των οργανισμών. Διορθώσαν λίγο οι Ρώσοι, παρότι χθες. Πολύ λίγο οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι για μένα ήταν πραγματικά απογοήτευση. Ήταν απογοήτευση. Ήταν απογοήτευση. Για μένα δηλαδή, εγώ οφείλω να το πω γιατί είναι γνωστό ότι ό,τι και αν έχουν. Εντάξει, θα ήθελα τώρα μια και το αναφέρω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, θεωρητικά οι Ρώσοι έχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία θεωρούν ότι από ελληνικής πλευράς δεν έτυχαν τη σωστή αντιμετώπιση που τους αφορούσαν. Ήταν οι περιβόητες απελάσεις ό,τι αφορά το την Υπουργεία Εξωτερικών του κ. Κοτζιά. Εκεί χάλασαν πάρα πολλοί σχέσεις. Είναι το ουκρανικό ζήτημα, η Ουκρανική Εκκλησία, το ζήτημα της Ουκρανικής Εκκλησίας που επίσης θεωρούν ότι από ελληνικής πλευράς ήταν αντιρωσική τέλος πάντων η συμπεριφορά. Η έκδοση του περιβόητου Βίνικ, του Mr. Bitcoin, οι οποίοι πάλι πιστεύουν ότι παίξαμε το παιχνίδι των Αμερικανών ή τέλος πάντων των Δυτικών και όχι το Ρωσικό. Μια σειρά πραγμάτων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έρθει στην ίδια να εξορροπήσει στη ζυγαριά αυτή τη. Τη ρωσοτουρκική προσέγγιση. Έτσι, μην ξεχνάμε γιατί και οι Τούρκοι έχουν κάνει αρκετά στους Ρώσους. Πραγματικά δεν ξέρω ο Πούτιν πώς το. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι δείξαμε και το βιντεάκι. Η περίπολος από την Ιντλίπ είναι ρωσοτουρκική. Είναι στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης. Είναι οι Αμερικανοί κλεισμένοι στις βάσεις τους. Και ο Συριακός στρατός που πυροβολάει όποιον βρει και τώρα ήθελα πάντα θα πυροβολάει τους Τούρκους στην περιοχή. Ήταν κυρώσει μαζί. Δεν είναι σημαντικό. Το Άσαντ. Λοιπόν, πάμε στο Βασίλη τον Τζούφη, αφού θυμίσω δικό μου λάθος ότι σήμερα 14 Ιουλίου 1789 έπεσε η Βαστήλη. Αυτό έχει και πολλά μηνύματα. Γαλλική Επανάσταση. Ναι, Γαλλική Επανάσταση. Δυστυχώς η δημοκρατία δύο και πλέον αιώνες μετά τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι δεδομένα ακόμα και στις φιλελεύθερες δημοκρατικές χώρες. Άρα είναι η δημοκρατία, ένα πολίτευμα που πρέπει να διατηρείται συνέχεια και κάθε δημοκρατικός πολίτης να υπαγρυπνεί για την τήρηση. Πρέπει να τρέφεται. Έτσι, πολύ σωστά. Ακριβώς. Χρειάζεται... Είναι και διαφορά. Έτσι, θέλει ενεργούς και ξύπνιους πολίτες. Τώρα, είναι σημαντικό που είναι ο Βασίλης ο Τζούφης σήμερα, γιατί ήταν συνήγορος, δεν ξέρω, σίγουρα δύο, μπορεί δύο και παραπάνω, εκ των συλληφθέντων στην τελευταία διαδήλωση. Θα μας πει και γι' αυτό, όπου αφέθηκαν ελεύθεροι χθες. Και έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Τις προηγούμενες μέρες ήταν τα επεισόδια που έγιναν το βράδυ, ψηφιζόταν ο νόμος για τις διαδηλώσεις. Που πέρασε. Θα τα κουβεντιάσουμε μετά. Ναι, θα το κουβεντιάσουμε μετά. Λοιπόν, σχέση με αυτό, εγώ θέλω να πω ότι η απόφαση του Ερντογάν συνιστά μια προσβολή όχι μόνο του δυτικού κόσμου, αλλά και της παγκόσμιας πολιτιστικής κοινότητας. Δηλαδή, θυμάστε πριν από μερικά χρόνια που είχαμε περιπτώσεις βεβηλώσεως μνημείων της UNESCO, όπως τα γάλματα του Βούδα ή την Παλμύρα, η αρχαία Παλμύρα από τους διαδηλωτές. Ναι. Είχαμε αισθανθεί προσβεβλημένοι όλοι μας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο γίνεται και τώρα. Και νομίζω ότι ίσως με αυτή του την κίνηση ο Ερντογάν, έτσι τουλάχιστον θεωρούσα εγώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπω ότι είναι πολύ χλιαρές οι αντιδράσεις της Ρωσίας. Θα σημειώσω σε αυτά που είπε ο κλητός κ. Κοροναίος και στο γεγονός ότι και εμείς κάπου είχαμε παρατραβήξει το σκηνί. Υπενθυμίζω την απέλαση των διπλωματών των Ρώσων που ενδεχομένως ήταν μια κίνηση λίγο εν θερμό. Παλιότερα τώρα. Παλαιότερα, αλλά αυτά ξέρετε έχουν. Συνήθως αυτές τις κινήσεις δεν υπαγορεύονται μόνο από την ελληνική εξωτερική. Ναι, γι' αυτό το λέω. Εμείς είμαστε λίγο πιο παλιοί. Παρ' όλα αυτά είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα μόνο εθνικό, μόνο ελληνικό. Είναι πρόβλημα παγκόσμιο, όλου του δυτικού κόσμου και πολιτισμικό. Νομίζω όμως ότι ο Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο βγάζει τη γλώσσα, να το πω έτσι, σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Δείχνει ότι είναι πανίσχυρος και δυστυχώς αυτό είναι ένα. Δείχνει, λέω, ότι είναι πανίσχυρος. Δυστυχώς αυτό είναι για εμάς τους Έλληνες ένα μάθημα, βλέποντας και τις χλιαρές αντιδράσεις και των δυτικών συμμάχων και της Ρωσίας, με την οποία έχουμε δεσμούς παραδοσιακούς και θρησκευτικούς και ιστορικούς. Θρησκευτικούς, ακριβώς. Ένας λόγος για να τους ακριβώς. Είναι ένα μάθημα όμως ότι δυστυχώς η διπλωματία δεν γίνεται με συναισθηματισμό, δυστυχώς για μας. Δεν γίνεται με συναισθηματισμό, αλλά γίνεται στη βάση στιγνών οικονομικών συμφερόντων. Πάντως, επειδή το ανέφερε και ο κύριος Τζούφης, το αντίκρισμα, οι συνέπειες, οι οικονομικές που αφορούν την οικονομία από αυτή την κίνηση του Ερντογάν, εμένα με προβληματίζουν. Υπό ποια έννοια, ότι ένα άσχετο πώς θα κινηθεί η ρωσική διπλωματία, η οποία έχει και μνήμη ελέφαντα κτλ., και μπορεί ίσως να θέλει να μας τραβήξει λίγο το αυτή για προηγούμενες δικές μας αποφάσεις. Και για τον Πούτιν, να καταλάβω ότι τώρα τα συμφέροντα
του Κρεμλίνου είναι να έχει αυτή την υλικοφιλία, αυτή τη σχέση με την Άγκυρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το πώς οικονομικά η ρωσική κοινή γνώμη είναι κατάφτιση στις αποφασίες. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος. Είχαν 5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο Ρώσους τουρίστες, Ορθόδοξους, οι οποίοι επισκέπτονταν την Αγία Σοφία σε μια πολύμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο και οι Έλληνες, οι Βούλγαροι, τέλος πάντων αρκετοί Ορθόδοξοι. Έτσι. Αυτό μου κάνει εντύπωση αν το έχει λάβει υπόψη του ο Ερντογάν ή πια δεν έχει πια καμία σημασία για αυτόν μια οικονομική ζημιά που μπορεί να υποστεί μπροστά στο μικροπολιτικό διπλωματικό όφελος που θα έχει και την επίδειξη αυτή και στο εσωτερικό του. Mm. Δηλαδή θα είναι μια ζημιά έτσι στον τουρισμό της Τουρκίας σε μια περίοδο που δεν είναι καλή. Γενικά. Δεν ξέρω αν το σήμερα σαν απορία ας πούμε, αυτό το συγκεκριμένο. Όχι. Συμφωνώ με ότι λες. Ναι. Απλά ο Ερντογάν διαλέγει γιατί η οικονομία του δεν πάει καθόλου αυτό καλά. Λέω, το ξέρουμε, ναι. Το έχουμε αναλύσει. Και διαλέγει να το παίξει Μωάμεθ Πορθητής και λοιπά και όλα προτιμά, αυτά τα γραφικά της σημερινής εποχής, να γίνει ο ηγέτης. Μπορεί να βρει μια μέση λύση, να το λειτουργήσει και κάτι. Δεν μπορεί. Κάτι. Γιατί όταν ξεκίνησε τη μεγάλη περιοδία να πάει στις χώρες, στη ζώνη του Μαγκρέπ, βέβαια του κόψαν τα πόδια οι Αμερικανοί, με τις έβαλαν βέτο οι Αμερικανοί, αλλά πριν από ένα χρόνο είχε ξεκινήσει μια περιοδία και πήγε σε όλες τις χώρες. Σωστό. Πήγε στην Τινησία, στο Μαρόκο, στην Αλγερία, πήγε. Ήθελε να το παίξει ηγέτης. Ηγέτης του μουσουλμανικού κόσμου. Και όπου είχε έντονο μουσουλμανικό στοιχείο. 40-50 άτομα μαζευόντουσαν. 40-50 άτομα. Ήταν σε τελεία αποτυχία. Μόνο η Παλαιστίνη είναι κοντά του για άλλους λόγους, για τους χρηματοδοτεί, το Κατάρ. Το κατάλαβα. Λοιπόν, έχει πάντως. Για... Εγώ πραγματικά και αυτό που ακούστηκε έτσι κατά κόρον ότι αναμετράται πλέον ο Ερντογάν με τον ίδιο το Κεμάλ για το χαρακτηρισμό του Ατατούρκ, του πατέρα του έθνους, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Δηλαδή περισσότερο νομίζω ότι πια πιο πολύ τον ενδιαφέρει να αναδειχθεί ως ηγέτης του σουνιδικού μουσουλμανικού κόσμου παρά το να αναμετρηθεί με τον Μουσταφά Κεμάλ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μία έκτακτη είδηση και μετά θα δείξουμε από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον κύριο Μητσοτάκη, με τον Κύπριο Πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιά, θα δούμε και δηλώσεις. Είναι ο Κύπριος Πρόεδρος εδώ σήμερα και δίνουμε έμφαση και σε αυτή τη συνάντηση μπροστά στις τουρκικές προκλήσεις. Η είδηση έρχεται από την Αγγλία. Βγήκε ο αρμόδιος υπουργός πριν από λίγη ώρα στο Λονδίνο. Ο αρμόδιος υπουργός, δεν ξέρω αν λέγεται ψηφιακής πολιτικής ή τέλος πάντων, ναι, ψηφιακής πολιτικής, πολιτισμού και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο Εγγλέζος. Μπράβο. Λοιπόν, ο αντίστοιχος του Πυρακάκης. Λοιπόν, η είδηση τώρα που έχει τη δικιά της ξεχωριστή σημασία σε γεωπολιτικό επίπεδο. Εμείς είμαστε από αυτούς που σηκώνουμε αυτά τα θέματα που πίσω από την είδηση και στο behind παρελθόν. Ναι, υπάρχουν και κάποιες άλλες ουρές που λέμε στη δικιά μας γλώσσα. Πριν από τον κορονοϊό και για πάρα πολλούς μήνες πέσαμε το θέμα του 5G. Είναι η περιβόητη νέα τεχνολογία με τα τηλέφωνα. Από εκεί γίνεται μια μάχη μεταξύ των Κινέζων, της Huawei, που θέλουν να την εγκαταστήσουν κυρίως οι Γερμανοί στην Ευρώπη και απέναντι έχουν τους Αμερικάνους που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση τους Κινέζους στην Ευρώπη. Γιατί αν μπει η Huawei στο σύστημα το τηλεπικοινωνιακό με το 5G, ξεκλειδώνει. Υπάρχουν διάφορες δικλείδες και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα προηγούμενα συστήματα, το εκλαϊκεύω λίγο, τεχνικά δεν πρέπει να το πω έτσι, στο 3G και στο 4G κλπ. Και αυτό οπωσδήποτε θα μάθουν διάφορα πράγματα. Και σε καμία περίπτωση είχαν βάλει βέτο οι Αμερικανοί, είχε τεθεί και στον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν είχε πάει στην Αμερική. Και βεβαίως το έχουν θέσει οι Αμερικανοί σε όλες τις χώρες συμμάχους. Οι Γερμανοί προσπαθούσαν να περάσουν στην Ευρώπη τη Highway από το παράθυρο. Ακόμα απόφαση δεν έχει πάρθει από την κυρία Μέρκελ. Πριν από λίγη ώρα έρχομαι στην είδηση. Βγήκε ο αρμόδιος υπουργός της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και stop λέει στη γιγαντιαία κινέζικη εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από το βρετανικό δίκτυο το 5G. Στην ουσία της απαγορεύει από το ρίχνει άκυρο αυτή είναι η είδηση και της απαγορεύει να έχει την παραμικρή σχέση με το αγγλικό η Βρετανία, δίκτυο. Η Βρετανία.
Και αυτό έχει τη δικιά του ξεχωριστή είναι στη γραμμή, σημασία. Είναι στη γραμμή της συμμαχίας των Αμερικανών. Των Αμερικανών. Ναι. Ακριβώς, αλλά καμιά φορά όταν φτάσει τώρα κόμπο στο χτένι, βλέπεις ότι δεν το πολύ σκέφτονται. Οι Εγγλέζοι πάνε αυτό. Να δούμε, θα κάνουν οι Γερμανοί. Πάμε να δούμε το απόσπασμα από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Κύπριο πρόεδρο, τον κύριο Αναστασιάδη, και μετά, όταν θα επιστρέψουμε, θα σας πούμε ονομαστικά τις χώρες που χθες στην Σύνοδο των Υπουργών των Εξωτερικών στάθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας. Είναι 5-6 χώρες, θα σας το πούμε μετά, μόλις θα επανέλθουμε. Πάμε να δούμε στη δήλωση. Μετά από αυτήν την προσβολή που της απευθύνεται, βέβαια, γεννιέται το ερώτημα αν η Αγία Σοφία θα μπορεί πλέον να διατηρεί τα ιδιαίτερα προνόμια του Παγκόσμιου Μνημείου Πολιτισμού της UNESCO. Και αν βέβαια είναι δίκαιο να εξακολουθεί η UNESCO να δορίζει την τεράστια έγκλη της, αλλά και όσα συνεπάγεται στη χώρα που υποτίθεται το φιλοξενεί. Πέναντι σε αυτήν την αχρίαστη, μικρόψυχη πρωτοβουλία της Τουρκίας, η Ελλάδα μελετά την αντίδρασή της σε όλα τα επίπεδα. Και οι δύο χώρες μας, αυτό που επιδιώκουν είναι τον διάλογο, την ειρήνη, την σταθερότητα στην περιοχή. Δεν είμαι θα εμείς που προκαλούμε τον οποιονδήποτε. Αντίθετα, προκαλούμεθα μέσα από έκνομες ενέργειες και δεν προκαλούμεθα απλώς η Ελλάδα και η Κύπρος, αλλά η Ευρώπη. Δεν θα επιτρέψουμε να επικρατήσει αυτό που η Τουρκία επιδιώκει. Δηλαδή να υποκύψουμε στην πρόκληση για να δημιουργηθεί μια κρίση αχρίαστη. Αυτό που από κοινού θα πράξουμε είναι να δούμε πώς ενεργοποιείται αποτελεσματικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, επανήλθαμε. Σχολιάζουμε για τα γεγονότα και πολύ σωστά έβαλε και ο Γιάννης ο Κορονέος ότι δεν αναφερθήκαμε στα αναδρομικά. Την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά πάρα πολύ κόσμο, συνταξιούχους, 11 μηνών αναδρομικά. Που, από πού θα βγουν και υψηλό δημοσιονομικό κόστος για αυτή μα αυτό την... που θα βγουν. Θα... Γιατί τώρα δεν ξέρω αν η κατάληξη γιατί αυτά πρέπει να δοθούν και είναι μια σημαντική. Θα ακολουθήσουν και αγωγές. Είναι τώρα είναι πολύ... Αφήνει από εξ όσων διάβασα, γιατί δεν έχω δει το διακριτικό, αφήνει και το περιθώριο απόφαση για νέες αγωγές, αυτοί που δεν είχαν προσφύγει μέχρι το 2021 προσφύγουν. Μα νομίζω ότι ήδη και εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει ως ρεπορτάζ, αλλά ακούστηκε ότι είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση πλέον να νομοθετήσει προκειμένου να αποφύγει όλη αυτή την σόρευση υποθέσεων στα δικαστήρια. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που θα διεκδικήσουν αυτό. Να, τώρα θα στενοχωρήσουμε όμως κάποιους. Για το Υπουργείο Εργασίας. Πριν από λίγα λεπτά είπε ότι εντάξει είναι σωστά όλα αυτά, αλλά ανάλογα με τις αντοχές της οικονομίας. Ο χρόνος καταβολής. Οπότε μην περιμένετε τη Δευτέρα το πρωί να πάρει. Μπορεί, όχι, καλά, μην πάει, μην τρέχει κανένα στο ταμείο Δευτέρα πρωί. Θα στεναχωρηθεί. Κανένας, έτσι, μην πάει κάποιος σε τράπεζα και ζητήσει λεφτά. Μην πάτε αναδρομικά μου, δηλαδή μετά του λογαριασμού δεν πρόκειται. Εδώ δεν παίρνουμε τεπίχ, επιστρεπτές προκαταβολές, επιχειρήσεις κλπ. Επιστρεπτέα προκαταβολή έχει προβληματάκια. Τι προβληματάκια, μόνο επιστρεπτέα έχει. Θα πάμε διακοπές τώρα και θα γυρίσουμε από το καλό, θα αναλύσουμε όλα από Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Για το θέμα του Ερντογάν, εμένα μου προκαλεί να μείνουμε λίγο, γιατί στην Ευρώπη έχουν βρει το θέμα της Αγίας Σοφίας τα πιο ακραία πολιτικά κόμματα. Η Λέκα του Βορρά, ο Σαλβίνη στην Ιταλία, ο οποίος σαρώνει αυτή την εποχή. Πάει λοιπόν, πήγε έξω από το τουρκικό προξενείο στο Μιλάνο, διαδήλωση. Πάμε να δούμε το βιντεάκι, να δούμε τις εικόνες. Αντίστοιχο κλίμα υπάρχει στην Αυστρία, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία, ναι. Σε κράτη που ίσως οι κυβερνήσεις τους ρέπουν, ας πούμε, προς την πιο... προς τα πιο δεξιά. Και αν μπορούσαν, δεν θα ήθελαν να δεσμεύονται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Στο χέρι τους θα φέρουν βαρέως. Λοιπόν, τώρα μας εξυπηρετεί θεωρητικά αυτό, έτσι, οι αυτές οι αντιδράσεις. Και δίνει και πόντους στο συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή στο ακραίο κομμάτι, θα λέγαμε, το πολιτικό στην Ευρώπη. Έτσι. Μαθαίνω ότι θα ετοιμάζει πολύ μεγάλη εκδήλωση η Λεπέν στη Γαλλία και ούτω καθεξής. Η ελληνική κοινή γνώμη πάντως την έχει χειροκροτήσει αυτή την ενέργεια του Σαλβίνη και ότι. Αυτή τουλάχιστον είναι όσο το σφιγμόμετρο εγώ, έτσι, να το λέμε. Είναι πάντα άποψή μου ότι τη λύση σε αυτά τα θέματα πρέπει να τη δίνει
ο δημοκρατικός κόσμος. Αν ο δημοκρατικός κόσμος δείχνει τα σωστά πατριωτικά αντανακλαστικά και κοινωνικά αντανακλαστικά, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο πατριωτικό θέμα, είναι και κοινωνικό, είναι πολιτισμικό, τότε δεν θα υπάρχει χώρος να παίξει κανένας και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί για άλλους λόγους όλες αυτές τις αντιδράσεις. Λοιπόν, για αυτό το σοβαρό κράτος υπό τον Ερντογάν, αλλιώς δεν έχουμε τίποτα εμείς με την Τουρκία και με το φίλο τουρκικό λαό, αλλά με τη σημερινή Τουρκία υπό τον Ερντογάν έχουμε πάρα πολλά, με την πολιτική ηγεσία δηλαδή. Για αυτό λοιπόν το σοβαρό σε εισαγωγικά κράτος δεν τη δείξαμε χθες. Πάμε να δούμε να δείξουμε μια φωτογραφία μετά τα γεγονότα που έγινε με την Αγία Σοφιά, την ανακοίνωση που έγινε, ότι πάει σε τζαμί και θα πάει σε τζαμί, θα το λέμε συνεχώς. Η πρώτη προσευχή θα γίνει 24 Ιουλίου που είναι Λοζάνη. 24 Ιουλίου είναι η συνθήκη της Λοζάνης. Έχει ακουστεί πάρα πολύ λίγο, αλλά νομίζω ότι συνειρμικά θα το συνδέσει ο Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη φωτογραφία. Τι έγινε, μόλις έγινε η ανακήρυξη, αμέσως έπιασε φωτιά. Κοιτάξτε βιντεάκι τώρα. Κοντά στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Το δεύτερο μεγαλύτερο από τα πριγκιπονίσια, το Σάββατο, στο Βόσπορο, σε μικρή απόσταση έπιασε φωτιά. Μάλιστα. Ψάχνουν εκεί, λέει, να συλλάβουν. Τώρα μην μου πείτε ότι είναι τυχαία όλα αυτά. Έχουν στους εμπρισμούς. Στους εμπρισμούς τους περίεργους έχουν παράδοση. Υπάρχει παράδοση, ναι, υπάρχει παράδοση. Ναι, και έχουν μόνο οι ΙΑΚ, όχι οι Γκρίζ Λίκοι κλπ. Έχουν και οι παρακρατικές υπηρεσίες του Ερντογάν κλπ. Μην ξεχάσουμε ότι είχε γίνει με τον Πατριάρχη που πηγαίνουν απέναντι στο πίσω μέσο του Πατριαρχείου, πετά στα τζάμια, διάφορα καραγκιοζήλικα δηλαδή. Αφαιρείται και στο 55 νομίζω. Αυτά πάνε πολύ πίσω, Βασίλη, τώρα. Λοιπόν, να δείξω. Να πάμε πριν πάμε στα θέματα του κορονοϊού να μας πει ο Βασίλης. Δεν είπαμε ποιες χώρες χθες συμπαρατάχθηκαν με την Ελλάδα. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Δένδια ήταν από την αρχή η Γαλλία στο πλευρό της Ελλάδας για την Αγία Σοφιά, το Λουξεμβούργο, η Εστονία, η Σλοβακία, η Αυστρία, είναι παραδοσιακά κατά των Τούρκων και μια μικρή έκπληξη ήταν η Σουηδία. Αυτές. Όλοι οι άλλοι. Είχαν πάει για καφέ, είχαν πάει στο φαγιέ, πηγαίναν, μπαίνανε. Για λόγους τουρισμού, επειδή ανοίξαμε τα σύνορα. Δεν ξέρω, δεν... Γιατί ανοίξαμε γι' αυτό. Δεν λέω τώρα, έτσι, χαριτολόγω. Ήταν λίγο έκπληξη. Καλό, απλά. Και βέβαια αρνητική έκπληξη για την Ελλάδα ήταν η Ιταλία, η οποία... Η Ιταλία για μένα δεν είναι. Γιατί αρχίζει και μάλλον... Η Ιταλία δεν είναι έκπληξη για μένα. Ναι, για κάποιους άλλους είναι έκπληξη. Γιατί στη Λιβύη πρέπει να αρχίζουν να έχουν... Στη Λιβύη στηρίζουν το Σάρατζ ανοιχτά. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η εξωτερική πολιτική έχει μία συνέχεια ιστορική. Εδώ θα απορρεπηθώ λίγο από τον κύριο Κορώνα. Και η Ρωσία δεν είναι μόνο ο Πούτιν. Έχει ίδια λογική. Έξοδο στις θερμές θάλασσες. Ποιος θα τη δώσει είναι άλλο θέμα, η Ελλάδα ή η Τουρκία. Αυτό ήθελε ο Τσάρος, αυτό ήθελε μετά το Σοβιετικό καθεστώς, αυτό θέλει τώρα και ο Πούτιν. Έτσι και η Ιταλία πάντοτε είχε φιλοτουρκική θέση. Μην ξεχνάτε, οι πρώτοι που στήριξαν τον Κεμάλ ήταν οι Ιταλοί. Πολύ σωστό. Έτσι, οι πρώτοι που υπονόμευσαν εμάς. Και πόσο ακριβώς. Και κυρίως πόσο υπονόμευσαν τη δική μας παρουσία. Ακριβώς. Οι πρώτοι. Γιατί ήταν θυγόμενοι. Και υπενθυμίζω. Στις ζώνες επιρροής. Ακριβώς. Για να πάμε και στα σημερινά. Αν ανατρέξετε 2-3 εβδομάδες πριν που υπεγράφει η συμφωνία της ΑΟΣ, για τη χάραξη ΑΟΣ με την Ιταλία, αμέσως μετά που πηγαίνει ο Ντι Μάιο στην Τουρκία. Νομίζω γίνανε και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ιταλών και Τούρκων. Για ψάξτε το λίγο. Και όχι μόνο. Εντάξει, ο καθένας έχει πάρει μια χώρα στην πλάτη του εδώ και εκφράζει την άποψή του. Εγώ έχω εκφράσει την άποψή μου για τον Χαφτάρ. Ναι, δεν είναι του παρόντος να τα ξανααναφέρουμε. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Τον τελευταίο καιρό βάζω το παιχνίδι και την Αίγυπτο. Αλλά θα δούμε τι θα βγάλει στην πορεία. Γιατί με την Αίγυπτο. Εμφανίζεται ότι η Ελλάδα είναι κοντά. Θα κουβεντιάσουμε και με τον καθηγητή, τον κύριο Φαντί, που θα είναι σε λίγη ώρα. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Λοιπόν, πριν πάμε στον κορονοϊό, όπου υπάρχει μία είδηση από την παγκόσμια κοινότητα και αφορά την Ινδία. Θα σας τη δώσουμε σε ένα λεπτό, σε δύο, να μας πει ο Βασίλης ο Τζούφης τι έγινε τώρα με αυτή την υπόθεση με τους συλληφθέντες. Ήδη ήταν την περασμένη Πέμπτη, που είχαμε κάποια επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, τη μέρα ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Εκεί υπήρξε σύλληψη, έγιναν από τις προσαγωγές, κάμια 7-8 συλλήψεις. 9 συλλήψεις. Και ήσασταν στην υπεράσπιση δύο εκ των 9 συλληφθέντων. Λοιπόν, τι έγινε με αυτήν την υπόθεση, τι είναι, τι γίνεται. Δεν μπορώ, όπως λέμε, να αποκαλύψω σωστές δικογραφίες. Καλά, ναι, θα περιοριστώ σε γενικές αναφορές. Η άποψη δική μου είναι ότι ουσιαστικά συνελήφθησαν άνθρωποι τελείως τυχαία, χωρίς κανένα στοιχείο, και άνθρωποι που έχουν ορατή συνδικαλιστική δράση και κοινωνική δράση. Είναι άνθρωποι που δρούν στο προσκήνιο.
του συνδικαλισμού και της κοινωνικής παρέμβασης. Δεν είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο παρασκήνιο. Mm. Άνθρωποι που πορεύονται με μπλοκ οργανώσεων, πολιτικών οργανώσεων, άνθρωποι που πορεύονται ειρηνικά. Αυτοί συνελήφθησαν για δε ειδικά τους δύο ανθρώπους που εκπροσωπώ εγώ. Ευτυχώς θα έλεγα ότι υπάρχει και οπτικοακουστικό υλικό το οποίο έχει προσκομιστεί ενώπιον των ακριτικών αρχών, από το οποίο προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν έχουν καμία σχέση. Και γι' αυτό και αφέθηκαν κλπ. Ναι, ναι, το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι δυστυχώς, το λέγαμε, ότι ακόμα και αν ο καλοπροαίρετος άνθρωπος ήθελε να πιστέψει την κυβερνητική ρητορική, την επίσημη, που έλεγε ότι ρυθμίζουμε ένα θέμα με δημοκρατικό τρόπο, το ρυθμίζουν και άλλες χώρες. Το θέμα είναι άλλο τύπος και άλλη ουσία. Θέλω να πω, το δικαίωμα του συνέρχεστε, ακόμα και τα χοντικά συντάγματα το προέβλεπαν. Mm-hmm. Το θέμα ήταν στην πράξη τι γίνεται. Όταν λοιπόν ανθρώπους, ειρηνικούς διαδηλωτές, τους συλλαμβάνεις, τους φορτώνεις στο μισό ποινικό κώδικα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά και για τους επόμενους και γενικότερα. Mm-hmm. Υπάρχει ένας φόβος να κατέβει οποιοσδήποτε στη διαδήλωση. Δηλαδή, νομίζω ότι χειρότερη δυσφήμιση από αυτό που ήθελε να κάνει, εκτός αν το επιδίωξε η κυβέρνηση να γίνει αυτό το πράγμα, δεν υπήρξε. Να το πω έτσι ακριβώς όπως θα το ρωτούσε. Νομίζω ότι θέλει κάτι ανάλογο, το συζητάγαμε και πριν ο Γιάννης ο Κοροναίος να ρωτήσει, Βασίλη Τζούφη. Η συγκεκριμένη. Θα το βάλω στο τηλεθεατή, στο φίλο ο οποίος το ρώτησα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μπαχαλάκηδες ή ήταν σε ένα μπαχαλάκηδες με την έννοια ότι βάζουν την κουκούλα και φεύγουν. Η δική μου συγκεκριμένη ήταν με τον πρόεδρο Σαδεδί. Κατέβηκα στην πορεία. Ευτυχώς υπάρχει το υλικό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όχι, πάντως νομίζω ότι τη συγκεκριμένη και ως μέρα και ως όλα αυτά που έγιναν και μετά όσα ακολούθησαν. Αναφέρομαι και στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας. Ότι δεν υπήρχαν τραυματισμοί, ενώ απ' την άλλη υπήρξαν καταγγελίες ότι έγιναν μεταφορές τέλος πάντων ανθρώπων στα νοσοκομεία και αυτά, ως τραυματίες από συγκρούσεις, από χτυπήματα αστυνομικών, πολλοί λένε και όλες ανέτεια. Δεν μπορούμε, δεν είμαι και εγώ σε θέση να το εξακριβώς, αλλά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, το κλίμα που δημιουργείται ως συνέχεια αυτής της απόφασης της κυβέρνησης, νομίζω ότι θα λειτουργήσει, θα μεγαλώσει το χάσμα, ας το πούμε έτσι, και το όχι μόνο ιδεολογία, της αντιπαράθεσης στους δρόμους, όταν έχουμε διαδηλώσεις, ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν και αυτούς που θα πρέπει να τηρήσουν την δημόσια τάξη, δηλαδή τους αστυνομικούς. Νομίζω ότι έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ενώ το τελευταίο διάστημα θα έλεγα ότι υπήρχε μια νηνεμία, τέλος πάντων μια ησυχία, νομίζω ότι μεγάλο στο χάσμα και φοβάμαι ότι με την επόμενη ευκαιρία θα έχουμε πάλι τα ίδια. Άρα, αν το δεις ως ενέργεια, ότι πας να βελτιώσεις κάτι, και εγώ θα το πω μόνο στο πρακτικό κομμάτι, θα αφήσω το ιδεολογικό απ' έξω και θα πω το πρακτικό, που σου λέει γιατί είναι δυνατόν 50 άνθρωποι να κλείνουν όλη τον δρόμο, όλη τη Βασιλή Σοφία για να μην μπορούμε να πάμε στις δουλειές μας. Αυτό που κέρδιζε και πόντους η κυβερνητική πρωτοβουλία, νομίζω ότι περιθωριοποιείται και πάει κατευθείαν στο ιδεολογικό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πιθανώς να το βρει μπροστά της και η κυβέρνηση. Λοιπόν, θα δούμε. Πάντως το φθινόπωρο από κάθε άποψη, από όποια άποψη αν το δεις, προμηνύει ότι θα είναι λίγο θερμό. Από την άλλη μεριά, βέβαια δεν μπορεί και μια ομάδα, ξέρω, 15, 20, 30, 40 ανθρώπων να κλείνει όλη την Πανεπιστημίου και να ταλαιπωρούνται. Όχι. Δηλαδή πρέπει να λέμε να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Δηλαδή, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουν ταλαιπωρηθεί από αυτά. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορούμε να πάμε στη στιγμή καταστολή. Έτσι, ακριβώς. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης στο Sky, δήλωσε ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Πέρα από το γεγονός ότι υπήρξαν τραυματισμοί. Για δε τραυματισμό, ένας των συλληφθέντων έχει και ιατροδικαστική. Υπήρξαν τραυματισμοί από αστυνομικούς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, καταστολή. Δεν είναι μόνο τραυματισμός. Και να σε φορτώσω, επειδή συμμετέχει ειρηνικά σε μια διαδήλωση με το μισό ποινικό κώδικα, και αυτό καταστολή είναι. Δηλαδή, και είναι και ένα είδος ιδιότυπης πολιτικής ομοιρίας, όπως αντιλαμβάνεστε, αν έχεις με περιοριστικούς όρους, περιορίζεται η κοινωνική και η συνδικαλιστική σου δράση. Έτσι. Δηλαδή, πολλά από τα συγκεκριμένα άτομα, τις συγκεκριμένες υπόθεσεις έχουν. Όπως αντιλαμβάνεστε. Εγώ αναφερθήκα και στους τραυματισμούς, πέραν των όλων αυτών των άλλων που είπατε κι εσείς, κύριε Τζούφη, στο κομμάτι ότι υπάρχει πια. Ο ένας λέει ότι δεν υπήρχαν και οι άλλοι λένε ότι υπήρξαν. Ναι, ναι. Και εγώ είδα τουλάχιστον σε δύο βίντεο ότι υπήρξαν τραυματισμοί. Σίγουρα. Γιατί λοιπόν να πει σε μια τέτοια διελκυστίδα, να πει για κάτι το οποίο ήταν ατυχές. Έγινε τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχε τα χειρότερα. Ο ένας τραυματισμός υπάρχει και στο βίντεο που έχει προσκυνήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα, να πούμε την είδηση μάλλον που έρχεται από την παγκόσμια κοινότητα και να περάσουμε στο θέμα του κορονοϊού πριν από λίγα λεπτά. Η Μπανκαλόρ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
στον κόσμο, στην Ινδία, έχει περίπου, αν θυμάμαι καλά, 13-14 εκατομμύρια. Lockdown, πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε η Ινδία λόγω του κορονοϊού, είναι δίπλα στην Κεράλα και στην Ταμίλ, νότια Ινδία. Να, νότια Ινδία, ναι. Στα περίχωρα έχει κόμπρες, έχει διάφορα, δεν πας από το αεροδρόμιο για να περάσεις στο παρελθόν, έχει αγελάδες συνέχεια, μένεις 22 ώρες για να φτάσεις στην πόλη, δεν υπάρχει. Ξέρεις, η Ινδία είναι λίγο νότια Ινδία. Λοιπόν, lockdown στη συγκεκριμένη πόλη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων, κάτι που δείχνει ότι αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτός ο κορονοϊός, η πανδημία δηλαδή, μας έχει ταλαιπωρήσει, δεν έχει φύγει, ναι, ξανάρχεται και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τώρα, να πάμε να δείξουμε λίγο κάποιες εικόνες και μετά θα δείξουμε ένα βιντεάκι, βέβαια είναι από τον Καναδά, αλλά είναι ενδεικτικό, να δούμε κάποιες εικόνες που ήταν χθες. Πήγε πολλής κόσμος από το Κυριακό στην ουσία. Είναι στις Ουρωτίδες Θεσσαλονίκης, είναι το ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Πάμε να δούμε τις εικόνες. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι προχθές, έτσι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα κανένας κανόνας κοινωνικής αποστασιοποίησης κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος, βέβαια. Ο Γέροντας Παΐσιος είναι τώρα... Συγγνώμη, ποια ήταν η επέτειο, ποια πηγαίνουν, μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος, είναι στις Ουρωτίδες Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα είναι ο τάφος του Παϊσίου και η γιορτή είναι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και θεωρείται από πάρα πολύ κόσμο, είναι κάτι που συγκινεί, βέβαια ο Παΐσιος συγκινεί τους Ορθοδόξους, είναι γνωστό, αλλά εδώ τώρα βλέπετε τι γίνεται. Τώρα, σε αυτά την ημέρα, να δούμε τι θα βγάλει στις 6 και 7 πρώτα λεπτά και 8 που δίνουν τα κρούσματα της ημέρας στο Υπουργείο, έχουμε τους Σέρβους στη Λευκάδα. Από την αρχή εμείς λέγαμε για τη Λευκάδα. Έχουμε πει από την αρχή για τη Θάσο. Το πρωί είχαμε τον 85χρονο με τα παιδάκια στη Λέσβο. Δηλαδή αρχίζουν πια και υπάρχουν εστίες στην κοινότητα και όχι μόνο από τους ξένους και τους τουρίστες που έρχονται μέσα. Αφού δείξαμε αυτό, πάμε να δούμε τώρα από τον Καναδά σε Ορθόδοξη Εκκλησία που έγινε χαμός. Ο ιερέας, επειδή αυτές είναι οδηγίες και ο Καναδάς είναι μια χώρα που τα τηρεί αυτά, δηλαδή δεν είναι, είναι μια χώρα, σοβαρή χώρα, ο ιερέας λέει με μάσκα θα σας κοινωνήσω με διαφορετικές λαβίδες. Κοιτάξτε τι έγινε όταν είπε με διαφορετικές λαβίδες. Πάμε να το δούμε. Πρόσωπο, δηλαδή τη λαβίδα, το κομμάτι του. Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές για τους εκκλησιαζομένους. Ο ιερέας όταν δει τέτοια κοινωνία πρέπει να φοράει μάσκα. Η εκκλησία μας είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές. Γι' αυτό από σήμερα τη θεία κοινωνία θα χρησιμοποιήσουν μια ξεχωριστή λαβίδα για τον κάθε άτομο. Όχι, πάτε, όχι, όχι, μία λαβίδα, την Αγία, την Αγία λαβίδα. Μη μας τραγίσεις την καρδιά. Την Αγία λαβίδα, παρακαλούμε. Δεν αντέχουμε άλλο. Σωτήριος, ανάξιος. Όχι, μία λαβίδα, την Αγία λαβίδα. Έσχος. Την Αγία λαβίδα, την Αγία λαβίδα θέλουμε. Την Αγία Λαβίδα! Μία Λαβίδα! Ο Θεός είναι ζωή! Ο Χριστός είναι ζωή! Ανάξιος Σωτήριος! Ανάξιος Σωτήριος! Ανάξιος ο Σωτήριος! Αγία Λαβίδα! Μία Αγία Λαβίδα! Μία Αγία Λαβίδα θέλουμε! Λοιπόν, είναι από το romfea.gr, εντάξει, Ορθόδοξη Εκκλησία στον Καναδά. Πάμε να δούμε και με όλο το σεβασμό, έτσι είναι, και σε αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο στα δικά μας, χωρίς να έχουμε τέτοια ευτράπελα, στη Σουρωτή Θεσσαλονίκη, δείξτε τις εκκλησίες πάλι και μετά να έρθουμε και την ουρά. Πάμε να το δούμε. Ναι. Το Σάββατο ήταν αυτό και την Κυριακή, χιλιάδες κόσμου από τον τάφο του Παϊσίου, του Γέροντα Παϊσίου. Οπωσδήποτε για την Ορθοδοξία, να το ξαναπώ για πολλωστή φορά, είναι μια μορφή που συγκινεί, αλλά τώρα εδώ θα έπρεπε να τηρούνται. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν είναι. Ένας να έχει, σε 10 μέρες θα βγουν δεν ξέρω πόσοι. Πολλές χιλιάδες κόσμου. Ναι, πολλές χιλιάδες κόσμου πέρασαν. Και για να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, να δούμε λίγο στα δικά μας, πάμε και στην υπηρεσία ασύλου. Άλλη μια φωτογραφία που τρέχει στο διαδίκτυο από το πρωί και όχι μόνο.
στην Κατεχάκη, δίπλα μας, κανένα μέτρο, εδώ δεν είναι και πολύ ο κόσμος, μετά όσο περνάει η ώρα, κοιτάξτε τι γίνεται, μεγαλώνει, ο ένας πάνω στον άλλο, πάρα πολλοί κόσμος, είναι μέχρι την ουρά, μέχρι απέναντι από το 401 πηγαίνει η ουρά, κάτω και γυρίζει. Λοιπόν, τώρα, ένα σχόλιο και τι πιστεύετε να γίνει, Βασίλη, τι... Για τους πιστούς, εγώ όχι, θα μείνω σε αυτό που είπε ο Πατριάρχης ο ίδιος. Είχε πει δεν κινδυνεύει ο Χριστός, κινδυνεύουν οι χριστιανοί από τον κορονοϊό. Δεν έχουμε... Είχε πει νομίζω πολύ... Εντάξει, νομίζω ότι. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα ξεφεύγει. Πρέπει να παρέμβει η πολιτεία. Τι να κάνει η πολιτεία. Δεν γίνεται όμως αυτό. Κάπου πρέπει να παρέμβει. Εδώ παρά είναι το πράγμα. Και θυμάστε, κυκλοφορούσαν κάποια αστεία στο διαδίκτυο που λέγανε να χαρούμε όσο δεν έχουμε κορονοϊό μέχρι τον τέλη Ιούνιου, γιατί μετά θα έρχονται. Πράγματι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Ήδη είχαμε την απόφαση, σήμερα νομίζω εξεδόθη κοινή προϊκή απόφαση που απαγορεύει με 31 Ιουλίου τα πανηγύρια. Σήμερα έγινε το πανηγύρι που είπαμε χθες στην ΑΠΑΚΤΟ. Έγινε γιατί και βγήκε και σήμερα. Καλά, και χθες να έχει βγει, θα γινόταν πάλι. Σας το λέω, αλλά δεν υπάρχει. Έχουμε πει ότι υπάρχει μείζον ζήτημα, το αντιλαμβάνουμε. Ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα πέρα από το οικονομικό και κοινωνικό. Πολλοί άνθρωποι τώρα, ειδικά τον Αύγουστο, επιστρέφουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Πολλοί εξοραϊστικοί πολιτιστικοί σύλλογοι ζουν από τα πανηγύρια. Είναι το μόνο έσοδο. Φυσικά και πάρα πολλοί κόσμοι. Έτσι. Το υποτιμάμε. Είναι και ένα στοιχείο, ξέρετε, να έρθει κοντά η κοινότητα, ο ξενιτεμένος δηλαδή, τους γονείς του, τους φίλους συγγενείς. Αλλά νομίζω όμως ότι μπορούν να περιμένουν αυτά και ένα χρόνο. Δεν ξέρω, μπορεί να βγούμε μόνο με 5 φίλους έξω, όχι με 500. Έτσι. Και οι άνθρωποι που φυσικά και είναι απόλυτο δικαίωμα, το δικαίωμα τους, η θρησκευτική ελευθερία, μπορούν να εκδηλώσουν την ευλάβειά τους με 1000 τρόπους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Γιάννη. Ναι, εντάξει, αφού βάλει, ότι... να πούμε και την είδες και σχολιάσε τα όλα για να πάμε στο διάλειμμα. Στον Προμαχώνα, άμα πας προς τη Βουλγαρία και θέλεις να τεστ γυρίσεις πίσω, υπάρχει εκεί λέει ένα κιόσκι στη γωνία, 40 ευρώ δίνεις, πλαστό. Αυτή το είναι η είδηση. Το παίρνεις το χαρτάκι, το οποίο εδώ ότι δεν έχεις κορονοϊό, 40 ευρώ, 50 ευρώ. Πιστοποιητικό δεν έχεις. Είναι ρεπορτάζ του Μέγκα από το πρωί. Από τον Προμαχώνα, όποιο θέλει, δίνει 50 ευρώ, να δούμε και μπόνους, πάρε ο δεν έχει κορονοϊό και περνά στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Κύριε Κορονή. Ναι, νομίζω και εγώ ότι, καλά, το ότι από τη μία συγκλονίζει ακριβώς η προσέλευση χιλιάδες πιστοί οι οποίοι πήγαν στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, εκεί που έχει ταφεί ο Άγιος Παΐσιος, είναι συγκλονιστικό και δείχνουν πραγματικά τη δύναμη της πίστης και πόσο το βαθμό που έχουν οι Έλληνες και ιδίως σε τέτοιες δύσκολες στιγμές και είναι πάρα πολύ καλό. Απ' την άλλη όμως ακριβώς, παιδιά, πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή τώρα θα κάνουμε σε λίγο τον Παπαδόπουλο, αλλά νομίζω ότι 100% υπάρχει ένα κλίμα χαλάρωσης και νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους μας. Ακόμα και στους πιο προσεκτικούς, σας το λέω από στενό μου περιβάλλον, ακόμα και πιο προσεκτικοί έχουν χαλαρώσει. Συν το ότι επειδή έχεις αυτή την εξωστρέφεια ως οικονομία λόγω τουρισμού κτλ., ότι έχεις ανοίξει και τα σύνορα και θα δεχτείς τόσους χιλιάδες, εκατομμύρια επισκέπτες, κάτι πρέπει να γίνει τουλάχιστον. Νομίζω ότι σε πρώτη φάση σήμερα το άκουγα για παράδειγμα από τις Σπέτσες, οι οποίοι από αύριο αναμένονται να δεχτούν χιλιάδες, γιατί είναι πολλοί Βρετανοί οι οποίοι έχουν και σπίτια στις Σπέτσες. Λέγανε ότι θα είναι πολύ προσεκτικοί και λέγανε πως τρέχαν όλοι να πάνε να πάρουν μάσκες για να είναι θωρακισμένοι απέναντι στους φίλους τους κατά τα άλλα Βρετανούς που θα έρθουν για να... Καλό είναι κάπως αυτό το, αν πραγματικά το εφαρμόσουν οι σπετσιώτες, να είναι λίγο πολύ να επεκταθεί αυτό σε όλη την Ελλάδα. Γιατί πραγματικά είναι ο κίνδυνος υπαρκτός, έτσι, και θα το συναντήσουμε, φοβάμαι, και μπροστά μας. Και ιδίως για αυτούς που έχουν σκοπό τον Αύγουστο να ταξιδέψουν, πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή. Έτσι, γιατί φανταστείτε, θα μας συμβεί κάτι όταν έχουν κανονίσει όλες τις διακοπές με καράβια και τα λοιπά για τα νησιά. Λοιπόν, ειδήσεις. Λοιπόν, κάπου εδώ θα φτάσουμε στο διάλειμμα και θα πάμε στο διάλειμμα να πούμε τις δύο τελευταίες ειδήσεις που σας είπαμε πριν. Η Μπανγκαλόρ, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο, έχει lockdown εδώ και λίγη ώρα. Στην Ινδία είναι 13 εκατομμύρια κάτοικοι λόγω του κορονοϊού. Η είδηση από την παγκόσμια κοινότητα, και το άλλο είναι ότι πριν επίσης από 2 ώρες μαύρο, κλειστό, άκυρο, blackout, όλα θα τα πούμε, έριξαν οι Εγγλέζοι, έτσι για να το καταλάβουμε, στους Κινέζους για το 5G. Δηλαδή είναι το θέμα που έχουν βάλει οι Αμερικανοί και φυσικά η Αγγλία, ο Τζόνσον, που είναι και σε ανοιχτή γραμμή με τον Τραμπ,
πέταξε τους Κινέζους έξω από το σύστημα το 5G. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Τζούφη. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θα πάμε στο διάλειμμα, θα τα πούμε. Θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, να σχολιάσουμε τα των εθνικών θεμάτων της Αγίας Σοφιάς και όχι μόνο. Λοιπόν, επανήλθαμε με τον Γιάννη τον Κορονέο και έχουμε κοντά μας, όπως σας είπαμε ήδη από το πρώτο μέρος, τον καθηγητή, τον Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων, από τους πλέον έγκυρους. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε. Έγκριτους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε, όχι, άλλη μόνο. Και πάμε να τα αναλύσουμε, κύριε καθηγητά, να πάρουμε όλα από την αρχή. Καταρχάς, να το πω εγώ λαϊκά, πού το πάει ο Ερντογάν, εννοώ. Πού πιστεύετε εσύ ότι το πάει? Αυτό το συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κάνουμε μία έγκυρη πρόβλεψη είναι να δούμε πώς συμπεριφέρεται τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm. Και θα δούμε λοιπόν ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Κύπρου έτσι, έχει κάνει τη συμφωνία με τα κατεχόμενα έτσι, για να έχει μία επίφαση νομιμοποίησης και νομιμότητας. Έχει προχωρήσει σε έρευνες, έχει προχωρήσει σε γεωτρήσεις. Λοιπόν, έχει ψώσει τους τόνους. Στη Συρία έχει εμπλακεί στρατιωτικά, στο βαθμό που έχει εμπλακεί και όσο του επέτρεψαν, εν πάση περιπτώσει, και οι δυνατότητες της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και η Ρωσία που είναι στην περιοχή. Στη Λιβύη επιχειρεί και σε ένα βαθμό έχει καταφέρει να συστήσει ένα προτεκτοράτο εκεί. Έχει εγγυηθεί την ασφάλεια και την επιβίωση του Σάρας και ως αντάλλαγμα ο Σάρας του δίνει τα πάντα. Λοιπόν, απειλεί. Έχουμε το τουρκολιβικό. Έχουμε το τουρκολιβικό μνημόνιο εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και έχουμε τις εξαγγελίες. Θα έλεγα λοιπόν με βάση αυτό το καρδιογράφημα της τουρκικής συμπεριφοράς στα τελευταία. Από το 2016 και μετά, θα έλεγα, να βάλουμε ως ορόσημο το πραξικόπημα, την απόπειρα πραξικοπήματος και την μετέπειτα και τη συνεργασία του με το κόμμα της εθνικιστικής δράσης, τους γκρίζους λύκους, έτσι, ώστε να εξασφαλίσει πλειοψηφίες. Λοιπόν, αλλά και αν δούμε και την μεγαλύτερη εικόνα που συνήθως την ξεχνάμε γιατί μας τρώει η επικαιρότητα και έχει να κάνει με το από πού έρχεται ο Ερντογάν και πού τελικά θέλει να κατευθύνει την Τουρκία, αλλά αυτό είναι η μακροσκοπική έτσι, ανάλυση. Θα λέγαμε ότι αν δεν συμβεί κάτι δραματικό που θα αλλάξει τα δεδομένα τα διπλωματικά στην περιοχή, θα πρέπει να περιμένουμε ότι η Τουρκία θα μας προκαλέσει ως εκεί που δεν πάει. Δηλαδή θα δοκιμάσει αυτό που ονομάζουμε κόκκινες γραμμές. Ναι. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά, ξέρετε, μεταξύ αυτού που υπήρχε πριν μερικά χρόνια στα ελληνοτουρκικά. Και σκεφτείτε πώς το αντιμετωπίζαμε εμείς. Αντιμετωπίζαμε τα ελληνοτουρκικά όπως τα αντιμετωπίζανε και οι Τούρκοι, όπως τα αντιμετωπίζανε όλοι. Δηλαδή μέσα στο στενό, διμερές πολιτικό και γεωγραφικό πλαίσιο του Αιγαίου. Αυτό ήταν τα ελληνοτουρκικά. Ναι. Δηλαδή ήταν τα 6 μίλια, ήταν ο εναέριος χώρος. Άλλαξαν αυτά? Όχι, δεν άλλαξαν. Αυτά είναι τα προβλήματα, τα διμερή, αλλά πια τα ελληνοτουρκικά δεν υπάρχουν στο στενό μικρό κόσμο του Αιγαίου. Είναι πια ένα κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου από τη στιγμή που η Τουρκία εξήγηλε τη Γαλάζια Πατρίδα. Δηλαδή, αν δούμε το χάρτη, και κλείνω με αυτό, αν δούμε το χάρτη αυτών που δείχνουν συνέχεια οι Τούρκοι αξιωματούχοι και η τουρκική ηγεσία. Υπάρχει κάποιο εμπόδιο για την υλοποίηση της Γαλάζιας Πατρίδας? Δεν υπάρχει. Ναι. Εμείς και η Κύπρος είμαστε. Ναι. Δηλαδή, αν αυτό υλοποιηθεί στη Μεσόγειο, σωστά. Θα υλοποιηθεί. Όλα προχωράνε, δηλαδή, είναι σε εξέλιξη. Εμείς είμαστε. Ναι. Στη Μαύρη Θάλασσα δεν έχει ζήτημα ούτε με τα 12 ναυτικά μίλια, ούτε με την ΑΟΣ. Λοιπόν, εμείς είμαστε. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο αγκάθι για την Τουρκία σε αυτό το όραμα. Εν πάση περιπτώσει της μεγάλης γαλάζιας πατρίδας, είμαστε εμείς και η Κύπρος. Άρα, σε αυτό, απλά να ερμηνεύσω εντάχει, αν προσπαθήσω να ερμηνεύσω τα λεγόμενά σας, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Ιφαντή, φοβάστε το χειρότερο σενάριο?
Δηλαδή, το χειρότερο σενάριο υπήρχε πάντοτε ως ενδεχόμενο, ως ατύχημα. Έτσι αυτή τη φορά, αλλά αυτή τη φορά το φοβάστε περισσότερο. Επαναλαμβάνω, με βάση όλη αυτή την... Δεν κοιτάμε κάποια κρυστάλλινη μπάλα. Αλλά βλέπουμε τη συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά, εύχομαι... Ξέρετε, εύχομαι να κάνω λάθος. Δεν είναι νομοτελειακό ότι θα πάμε προς τα εκεί, γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε οι πολιτοφυλακές, οι Κούρδικες στη Συρία, ούτε είναι οι άτακτοι στη Λιβύη, έτσι. Προς Θεού, είμαστε μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικά χώρες στον κόσμο. Στον κόσμο, όχι... Το ξεχνάμε αυτό, οπότε... Καμιά φορά το ξεχνάμε και εμείς, ξέρετε, και καλά κάνετε και το λέμε. Με τις τελευταίες, τα πιο επίσημα, έτσι, τις κατατάξεις, όχι ότι θα πρέπει να τα συζητάμε αυτά, αλλά εδώ που φτάσαμε, είμαστε 25η. Ναι, η Τουρκία είναι ένατη, αλλά σε αυτό το επίπεδο πια και με την καταστρεπτική δυνατότητα των σύγχρονων όπλων... Δεν παίζει μεγάλη διαφορά. Αυτό που ήθελα, κύριε Καθηγιά, να σας ρωτήσω είναι ότι έχει ένα manual ο Ερντογάν, πώς κινείται, δηλαδή, επειδή είπατε για το καρδιογράφημα ουσιαστικά της έντασης, βρίσκει σχεδόν κάθε μέρα, καθημερινά, έναν τρόπο να, δεν θα πω να αυξήσει, να μειώσει, τέλος πάντων να προκαλέσει αίσθηση, είτε με πρωτοβουλία, είτε με ενέργεια, είτε με απόφαση, βρίσκει κάποιο τρόπο να μας απασχολεί και μας κεντρίζει. Και εμάς που είμαστε οι πρώτοι που το αντιμετωπίσουμε, εγώ θα λέγα ότι πλέον επεκτείνεται. Και στο πλαίσιο που λέγατε και πριν, δεν είναι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, είναι και ευρωτουρκικό, έτσι, σε πολλά, όσο και αν μας ενοχλεί τώρα ότι ήταν χλιαρές, ξέρω εγώ, οι αντιδράσεις για την Αγία Σοφία. Αυτό πώς θα μπορέσει να το χειριστεί και στο μέλλον ο Ερντογάν, ή έχει ένα σχέδιο, κυρίως αυτό, αν έχει ένα σχέδιο, το οποίο βλέπει ποιες είναι οι αντιδράσεις και προχωρά, επεκτείνεται, είναι πιο προκλητικός. Πώς το κάνει αυτό το κύριο, έχετε καταλήξει κάπου. Η τουρκική ηγεσία, να μιλήσω πρώτα για το στόχο, η τουρκική ηγεσία έχει εξαγγείλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μία απόλυτα θεμητή φιλοδοξία που θα έπρεπε να έχει κάθε χώρα. Έτσι. Δηλαδή, όταν επανεξελέγει το 2014, λοιπόν, είχε πει τότε ότι μέχρι το 2023, στην εκατοετηρίδα δηλαδή της τουρκικής δημοκρατίας, θέλει η Τουρκία να είναι στις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, είναι G10. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, αλλά έδειξε μία φιλοδοξία. Δηλαδή, τα συμφέροντά της η Τουρκία πλέον τα προσδιορίζει ανάλογα με την αίσθηση, τώρα αυτό θα ακουστεί λίγο ακαδημαϊκό, αλλά είναι και η ιδιότητά μου, ανάλογα με την αίσθηση ισχύως που έχει και ανάλογα με την αντίληψη των συσχετισμών ισχύως στην περιοχή. Δηλαδή, η Τουρκία θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται, άρα υπάρχει ένα μεγάλο στρατηγικό κενό στην περιοχή από την εποχή Ομπάμα, όχι μόνο τώρα, απλώς τώρα τα πράγματα γίνανε ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, μπορεί να συνεννοηθεί με τη Ρωσία για συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, και έχει μεγαλώσει και από πλευράς οικονομίας. Έτσι. Κοίταζα πρόσφατα τα στοιχεία. Λοιπόν, θα σας πω ότι το 1980, θα μου πείτε τώρα πια είναι 40 χρόνια, έτσι. Αλλά το 1980 το τουρκικό ΑΕΠ ήταν γύρω στα 100 δισεκατομμύρια. Το ελληνικό ΑΕΠ ήταν γύρω στα 80 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν... Σήμερα η εικόνα είναι... Σήμερα η εικόνα είναι ότι το τουρκικό ΑΕΠ είναι κοντά στα 700 πλάς. Ήταν πολύ παραπάνω, αλλά με την κατάρρευση της λίρας... Κοντά είχε φτάσει κάποια στιγμή το 1-3 εκατομμύριο. 40 χρόνια μετά, 700 εκατομμύρια και εμείς... Τρομακτικό, εμείς το είχαμε καταφέρει να το τριπλασιάσουμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά... Εντάξει, δεν είναι η ίδια τα στοιχεία, γιατί η Τουρκία είναι... Είναι 80 εκατομμύρια συν ο πληθυσμός της, είναι τεράστια. Και εμείς 10. Λοιπόν, κατάφερε να κάνει αυτονόητα πράγματα, δηλαδή να εξυγχρονίσει την οικονομία της, να την απελευθερώσει, κάποιοι θα έλεγαν να την ακολούσε μια νεοφιλελεύθερη συνταγή, αλλά έγινε ένας πολύ ελκυστικός χώρος άμεσων ξένων επενδύσεων. Και σιγά σιγά. Τέλος πάντων, αυτά είναι γνωστά. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν, ο Ταγίπ Ερντογάν βλέπει την Τουρκία όπως την έβλεπαν και οι κεμαλιστές, αλλά η μεθοδολογία ήταν διαφορετική. Ως μία δυνάμη, μεγάλη δύναμη.
Μία χώρα η οποία μπορεί να προσδιορίζει τις εξελίξεις και να ασκεί επιρροή στην περιφέρειά της, στη γειτονιά της. Λοιπόν, και οι κεμαλιστές το είχαν αυτό. Έτσι, το είχαν αυτό. Θεωρούσαν ότι, εν πάση περιπτώσει, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια μεγάλη αδικία για την Τουρκία. Λοιπόν, ο Ταϊπ Ερντογάν απλώς το υλοποιεί και το υλοποιεί όχι με τίποτα περίεργα. Δηλαδή, η οικονομική ανάπτυξη του έδωσε τη δυνατότητα να ενισχύσει τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, κυρίως το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Που όσοι ασχολούνται έτσι με τη στρατηγική ξέρουν ότι είναι το μέσο εκείνο για προβολή ισχύως. Αυτό είναι που του επιτρέπει να κάνει. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι έχει στο μυαλό του την Τουρκία ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Υπάρχουν τα στοιχεία του Ισλάμ, βεβαίως, πολύ σημαντικά. Υπάρχουν τα στοιχεία των δικών του Οθωμανικών αναφορών. Έτσι, αν δείτε το διάγγελμα για την Αγία Σοφιά. Ναι, είναι όλες οι αναφορές ήταν Οθωμανικές. Ναι, όλες. Ναι. Τίποτα, ούτε καν ανέφερε το όνομα του Ατατούρκ. Αυτόν των 100 χρόνων. Διεκδικεί να γίνει Ατατούρκ, να γίνει πατέρας του έθνους. Βεβαίως. Αλλά... Είναι δηλαδή αναμετράτη, γιατί το συζητάγαμε πριν και με το, τον Ταλαμάγκα, κύριε καθηγητά, ότι είναι μόνο η αναμέτρηση με το παρελθόν, με τον Κεμάλ, ή είναι και ότι τώρα θέλει να παίξει ηγετικό ρόλο στο μουσουλμ... Και τα δύο, έτσι. Τα δύο. Μπορεί να το κάνει και... Ναι, και γιατί και με το παρελθόν μπορεί να αναμετρηθεί. Ο Ταϊπ Ερντογάν προέρχεται από μια κοινωνική δομή στην Τουρκία και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία βίωσε την περιθωριοποίηση και την καταπίεση από τις κεμαλικές ελίτ, τις δυτικότροπες, τις πιο φιλελεύθερες. Και έτσι αναδείχθηκε και πολιτικά. Λοιπόν, στο Κασίμπασα, όποιος έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη, ξέρει το Κασίμπασα είναι μια περιοχή εκεί στον Κεράτιο επάνω, όπου και βέβαια και τα αγόρια από το Κασίμπασα έχουν τη φήμη των πολύ σκληρών. Κάτσε να λέμε εδώ οι πυρεώτες, τα μανιάτια. Κάπως έτσι. Λοιπόν, και πάντοτε ήταν εναντίον, πήγε σε θρησκευτικό σχολείο, σε Ιμάμ Χατίπ. Έτσι, βίωσε την αδικία, έγινε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης και σιγά σιγά... Και προχώρησε. Τώρα, ποιος την κάνει αυτή την πολιτική, πιστεύετε ότι την κάνει μόνος του? Μου λέγε ένας διπλωμάτης πριν από 10 μέρες, όχι Έλληνας, που έχει υπηρετήσει την Τουρκία και ξέρει την τουρκική πραγματικότητα, μου λέει η Εμινέ, σε ένα μεγάλο βαθμό τον επηρεάζει. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο γαμπρός, μπορεί να είναι. Αλλά πιστεύετε είναι ένα επιτελείο από πίσω του ή ξυπνάει το πρωί και... Όχι, υπάρχει ένα επιτελείο και ξέρετε, και εδώ δεν υπάρχει τίποτα περίεργο να εξηγήσουμε. Όπως όλοι... Εμινέ είναι σύζυγός του. Όλοι οι ηγέτες, εγώ αυτό δεν το ξέρω και δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα όμως ότι όπως όλοι οι ηγέτες οι οποίοι μένουν τόσο καιρό στην εξουσία και οι οποίοι σιγά σιγά ταυτίζουν, έρχονται να ταυτίσουν το δικό τους στάτους, το δικό τους κύρος, το δικό τους καλό με το καλό της πατρίδας. Έτσι, όπως θα λέγανε οι Γάλλοι, το κράτος είμαι εγώ, λετάτε σε μου. Οπότε ό,τι είναι καλό για μένα είναι και καλό για την πατρίδα. Σωστά. Αλλά αυτό το έχουν όλοι αυτοί οι μη αυταρχικοί ηγέτες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή στον Ταϊπ Ερντογάν ή στην Τουρκία. Λοιπόν, σε αυτή την... υπάρχει, λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει γύρω του, γιατί διάφοροι πολύ στενοί του έφυγαν από κοντά του, έτσι, από τους συνιδρυτές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, τον Γκιούλε, λοιπόν, και τους υπόλοιπους. Αυτοί έφυγαν, τους έδιωξε, τους περιθωριοποίησε. Λοιπόν, και έμειναν κοντά του μία σειρά που, όπως θα έλεγαν οι Αμερικανοί, έτσι, political operatives, δηλαδή οι στρατηγιστές, έτσι, από τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών μέχρι αυτούς που βλέπουμε, αυτούς που μιλάνε πολύ στα κανάλια. Βλέπετε, ούτε οι υπουργοί μιλάνε πολύ πέρα από τον Τζαβούσογλου. Είναι ο εκπρόσωπος του ΑΚΕ. Υπάρχει αυτό που λέμε μια ηγετική ομάδα. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Παντού υπάρχει. Υπάρχει μια ηγετική ομάδα, αυτούς εμπιστεύεται. Λοιπόν, και υπάρχει κυρίως μετά το 16, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε, υπάρχει το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Είναι αυτό το οποίο... Αν τίνεται έμφαση ιδιαίτερα. Βεβαίως. Γιατί και ο στρατός Σειράς και η τουρκική πολεμική αεροπορία
λίγο, λίγο έχασαν την εμπιστοσύνη του. Και την έγκλητο από το πρασκόπημα. Την έγκλητο. Ναι, ναι. Η ηγεσία τους ξαϊλώθηκε μετά το πρασκόπημα. Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό έμεινε δίπλα του. Ναι. Έμεινε δίπλα του. Λοιπόν, και θα δείτε ότι όποιους ξέρουμε εμείς και ως εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας είναι αξιωματικοί. Είναι αξιωματικοί του ναυτικού και αυτός που έκανε το σύμφωνο κάτω. Τώρα που το λέτε, εμείς που βλέπουμε λίγο και τα στρατηγικά, όπως πολύ σωστά το είπατε, αν πάμε στα μούγλα, δηλαδή όλες οι επενδύσεις που κάνει σε στρατιωτικό επίπεδο είναι οι περισσότερες πάνω στο ναυτικό. Εκτός δηλαδή, από τα F-35. Αεροπορία. Εκτός ναι, από τα F-35, ναι, πήγε στα μούγλα, κάνει βάση, πήγε τις ειδικές δυνάμεις του ναυτικού απέναντι από τη Μαρμαρίδα, στη Μαρμαρίδα, δηλαδή όλες οι κινήσεις του είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι επενδύσεις προβολής ισχύος. Ωραία. Δεν είναι άμυνα. Ναι, ναι, ναι. Σηκώνουμε εδώ κατά καιρούς, το λέω στη δημοσιογραφική αργό τη δικιά μας, το θέμα της επικοινωνίας. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και με τον Γιάννη τον Κορονέο και στις συζητήσεις που έχουμε κάνει σε αυτά τα δημοσιογραφικά τραπέζια. Θα το πούμε παράδειγμα. Βγαίνει ο Μπορέλ και λέει μην παραβιάζετε την κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Σήμερα. Ωραία. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει με την Αγία Σοφιά, έχουν ακουστεί οι δηλώσεις, οι χλιαρές, αλλά ακούστηκαν. Εντάξει. Βγαίνει ο Τσαβούσογλου τώρα και κάνει μια δήλωση και λέει, αντιδρά και λέει, γιατί λέτε για την Αγία Σοφιά, υπάρχουν τζαμιά στην Ισπανία που έγιναν εκκλησίες. Ναι. Αυτό, κύριε καθηγητά, τρέχει γιατί έχει ένα πανίσχυρο επικοινωνιακό σύστημα σε όλο τον κόσμο αυτή η θέση. Η δικιά μας θέση γιατί την Αγία Σοφιά κλπ. Εντάξει. Μπορεί να το μαθαίνουμε εμείς για εσωτερική κατανάλωση, ίσως κάποιες ομογενειακές οργανώσεις. Πάντως τώρα και στα τη ιστορία ο Τσαβούσογλου, η Ρεκονκίστα έγινε στην Ισπανία. Υποτίθεται ναι, ανακατάληψη κάτι τρίτος, που είχε χαθεί, ήταν χριστιανικό. Γιατί ένας τρίτος όμως που το ακούει, περνάει η θέση του, αν δεν το ψάξει. Πω, υπάρχει μία απάντηση σε αυτό που θα έπρεπε. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά υπάρχει και εξήγηση για ποιο λόγο τα αντανακλαστικά και τα δικά μας αλλά και των Ευρωπαίων είναι πολύ έτσι, χαλαρά. Χαλαρά. Η απάντηση είναι ότι ναι, έγιναν και στην Ισπανία, έγιναν και αλλού, αλλά δεν θα γινόντουσαν ποτέ το 2020. Δηλαδή περάσαμε από εκείνο το στάδιο, αλλά πλέον στη Δύση και όχι μόνο στη Δύση, δεν διανοείται κανένας να αλλάξει το καθεστώς ενός μνημείου παγκόσμια. Ναι, πριν από 10 αιώνες, πριν από 5 αιώνες, πριν από 3 αιώνες, αυτό γινότανε, αλλά όχι πια. Δηλαδή, κατακτήσαμε κάτι και η απάντηση θα έπρεπε ναι, ότι εμείς το κάναμε, αλλά πια το ξεπεράσαμε, προοδεύσαμε. Ενώ εσείς έχετε μείνει εκεί. Μείνει πίσω. Δηλαδή, και τελειώνει εκεί την κουβέντα. Ναι, όντως και η Δύση έκανε εγκλήματα και η Δύση ήταν αποικιοκρατική. Ναι. Αλλά δεν είμαστε πια. Δεν είμαστε πια. Πάντως, σε αυτό, έτσι, για να το φέρω πάλι στα δικά μας τα ελληνοτουρκικά, κύριε καθηγητά, από αυτούς τους θύλακες, τέλος πάντων, τις αφορμές μάλλον έντασης που έχουμε με την Τουρκία. Εγώ θα έλεγα και την Κυπριακή ΑΟΣ και την Κρήτη και το τι μπορεί να κάνει σε διπλωματικό επίπεδο με το τουρκολιβικό σύμφωνο, κάτι που να το αναμοχλεύσει κάπως και να δώσει νέα σπίθα, ας πούμε. Ή το μεταναστευτικό, προσφυγικό, τι θα φοβόσασταν πιο πολύ σε αυτή τη φάση, έτσι, ως επόμενη εστία έντασης. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολο, είναι δηλαδή ποιο είναι πιο όριμο, ρε παιδί μου, πώς να σας. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά μπορούμε να τα διαχειριστούμε και δείξαμε ότι μπορούμε να αντέξουμε, δηλαδή ο Εύρος. Ναι. Ή και στη θάλασσα. Έτσι, οι προσφυγικές, μεταναστευτικές πιέσεις στο Αιγαίο. Μας κλώνησαν λίγο, αλλά τα διαχειριστήκαμε. Αυτά είναι ζητήματα που τα ονομάσαμε και υβριδικά, έτσι, υβριδικές προσεγγίσεις. Λοιπόν, και πώς αντιμετωπίζει μια δημοκρατία όπως η ελληνική, μια επίθεση υβριδική, την αντιμετωπίζει με την αντοχή της. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι αυτό που λέμε στη στρατηγική θεωρία, το resilience, η αντοχή. Δηλαδή πρέπει να αντέξεις, να έχεις τέτοιους θεσμούς. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα μας δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά στο τέλος θα το αντέξουμε. Το εφιαλτικό σενάριο είναι το σενάριο αυτού που κάποιοι ονομάζουν και συμφωνώ με τον όρο στρατιωτικοποίηση της έντασης. Δηλαδή, αν η Τουρκία, θέλω να διατηρώ μία μικρή επιφύλαξη ακόμη, ότι η Τουρκία δεν θέλει τελικά να πάμε σε μία ένοπλη αντιπαράθεση, έτσι ώστε να... Άρα. Λοιπόν, αλλά αν τυχόν
έχει εγγραφεί στη στρατηγική της το ενδεχόμενο αυτό ως περισσότερο ωφέλιμο παρά κοστοβόρο για την Τουρκία, ότι τότε ό,τι και να κάνουμε δύσκολα θα το αποφύγουμε. Αν η Τουρκία δηλαδή έχει αποφασίσει ότι η λύση εντός εισαγωγικών λύση στο πρόβλημά της στη Γαλάζια Πατρίδα ή στον εγκλωβισμό της από την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, είναι μια πολεμική αντιπαράθεση και μετά διαπραγματεύσεις, ενδεχομένως έχοντας η Τουρκία όμηρο ένα νησί ελληνικό, έτσι, ή και να μην έχει. Αλλά θα κινητοποιηθούν όλοι και θα μας πούνε καθίστε να συζητήσετε. Λοιπόν, τότε σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι λίγα αυτά που μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο να στέλνουμε συνεχώς ένα μήνυμα αξιοπιστίας ότι εάν ανοίξει η πόρτα του τρελοκομείου, θα είμαστε εκεί. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εφόσον είναι αυτή. Αυτό που εφόσον είναι αυτή. Ναι. Το λιγότερο κακό σενάριο είναι η Τουρκία να θέλει όντως να μας φοβήσει, να μας εξαντλήσει με όλα αυτά από τον Εύρο μέχρι. Και έτσι ώστε να καθίσουμε. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλα, αυτό θέλω να πω. Γιατί μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει την ποικιλία, έχει την. Χωρίς κόστος το μεταναστευτικό για την Τουρκία, δεν έχει κάποιο κόστος, ούτε καν επιχειρησιακό κόστος δεν έχει τώρα τον αναγλώσεις. Χρησιμοποιείται όμως σε επίπεδο δηλώσεων μπορείς να το είναι ανέξοδο, ναι βέβαια. Αλλά δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο κόστος εσωτερικό, ούτε καν οικονομικό για την Τουρκία αυτό. Αυτό είναι έτσι η ελληνοτουρκική διάδα που η Τουρκία θα έχει πάντοτε, εφόσον παραμένει αναθεωρητική, θα έχει το τακτικό πλεονέκτημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, τώρα να κάνουμε το επόμενο ερώτημα Να πάμε στο επόμενο θέμα με το ερώτημα του φίλου εδώ από την Κρήτη, Κρητικός. Λοιπόν, τις Βουκολιές. Πού είναι οι Βουκολιές, Αγανιά είναι, κάπου εκεί κοντά. Λέει, ρωτήστε, κοιτάξτε πώς το λέει, για μίμητο το κριτικό στυλ. Ρωτήστε τον κύριο Εφαντή, τον καθηγητή, αν πιστεύει ότι τα κοπέλια από απέναντι, το γνωστό στυλ, θα κάνουν έρευνες νότια στην Κρήτη. Και συνεχίζει, λέει, τα δικά του. Μην κουράζετε το στρατό, οι κριτικοί είμαστε έτοιμοι κλπ. Ας μείνουμε στο πρώτο κομμάτι. Ας πάμε στα άλλα που λέει. Λοιπόν, να συνεχίσω. Λοιπόν. Επειδή έχω πολύ ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς με την Κρήτη. Ναι. Και ξέρω πάρα πολύ καλά. Πιο στενούς δεν γίνεται, σας διαβεβαιώ. Να πω το εξής. Ούτε εννοούν οι κριτικοί, αυτά το ξέρετε. Το ξέρω. Μόνο που. Δεν λυπάμαι καθόλου που θα το πω αυτό. Δεν υπάρχει πια τίποτα ηρωικό στον πόλεμο. Δεν υπάρχει. Αν έχουμε στο μυαλό μας έναν πόλεμο όπως αυτός που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στη Συρία, δηλαδή μέσα σε ερείπια όπου κάποιοι με ένα καλάζνικοφ μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Ένας πόλεμος χτύπα ξύλο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας θα είναι. Έστω και για λίγες ώρες θα είναι απίστευτα καταστρεπτικό και δεν θα βλέπουμε ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι από πού τους έρχεται το πλήγμα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό ότι παίρνουμε τα όπλα, ανεβαίνουμε στο βουνό ή δεν ξέρω εγώ τι και τους περιμένουμε. Δυστυχώς βάλουμε πια με συντακτικού στρατού, δεν γίνονται έτσι. Είμαστε στην μετα-ηρωική εποχή, παρά μόνο κάτι χώρες του τρίτου κόσμου πολεμάνε πια έτσι. Οι χώρες που έχουν ένοπλες δυνάμεις σύγχρονες, αυτό που κοιτάνε είναι να έχουν τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Και άρα δεν πρόκειται να έχεις τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Θα έχεις τα F-16 από τα 30.000 πόδια να βομβαρδίζουν και τις φρεγάτες από το Ιόνιο να στέλνουν βλήματα. Άρα λυπάμαι που χαλάω την των κριτικών. Όχι των κριτικών μόνο. Όχι, χρήσιμη είναι, χρήσιμη. Ναι, θα μετρήσει. Καλησπέρα και στα Χανιά. Θα μετρήσει η ψυχή, αλλά θα μετρήσει η ψυχή του πιλότου και θα μετρήσει και η ψυχή του χειριστή. Και του στρατηγικού που είναι στον Πεντάγωνο, στο κέντρο ελέγχου και εκείνη την ώρα πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις. Και μακάρι να μην παρεμβαίνουν όπως στο παρελθόν. Είναι κακή αυτό που θα πάω να το πω. Οι πολιτικοί, ας αποφασίσουν και οι στρατιωτικοί, ρε παιδί μου, σε αυτό το πρώτο, αν ποτέ τεθεί. Λέμε ότι δεν θα χρειαστεί. Την απόφαση θα την πάρουν αυτοί που λογοδοτούν στο λαό. Ναι, σωστά, αλλά μην καθυστερήσουμε εκεί, αν χρειαστεί. Ξέρετε τι δύσκολη είναι αυτή η απόφαση. Πολύ δύσκολη, κύριε καθηγητά, αλλά καμιά φορά η καθυστέρηση. Ζωή και για θάνατο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να μην μιλάμε έτσι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος. Δεν θα γίνουν αυτά τώρα. Ακριβώς επειδή είναι τέτοια
η καταστρεπτική δύναμη των όπλων και, της, και των ελληνικών και των τουρκικών στο τέλος θα επικρατήσει έτσι, η λογική. Λοιπόν, αλλά αν οι Τούρκοι, νομίζω ότι εάν δεν υπάρξει, αν δεν υπάρξει κάτι το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα, η Τουρκία θα προχωρήσει κάποια στιγμή σε έρευνες ή τουλάχιστον θα το έχει εκεί ως ενδεχόμενο για να μας, για να μας κρατάει συνεχώς, για να μας πιέζει συνεχώς με το ενδεχόμενο ότι πού είναι το πλοίο. Θυμόσαστε τι ζήσαμε με την Κύπρο. Που ψάχναμε πού βρίσκεται το πλοίο, βρίσκεται εκεί, κατεβαίνει προς τα εκεί. Θα στρίψει, δεν θα στρίψει. Λοιπόν, έτσι ψυχολογικά, καλώδια, ναι, ψυχολογικά θα, μας, θα ζούμε με κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι θα μπορούσε να αποτρέψει κατά την άποψή μου, αυτό που θα μπορούσε να επαναλάβουμε, το ίδιο δεν είναι εύκολο, αλλά να επαναλάβουμε την διπλωματική έτσι, επιτυχία που είχαμε με την Ιταλία, που ήταν απείρως πιο εύκολο βεβαίως, με την Αίγυπτο από την άλλη πλευρά. Γιατί πάλι αν είχαμε ένα χάρτη θα βλέπατε ότι μία οριοθέτηση ή στη χειρότερη περίπτωση που δεν είναι καθόλου χειρότερη, μία συμφωνία να προσφύγουμε με την Αίγυπτο με συνυποσχετικό στο Διεθνές Δικαστήριο, αυτομάτως απονομιμοποιεί την Τουρκία τελείως. Και τη Λιβύη. Γιατί αν είχαμε το χάρτη θα βλέπαμε ότι η Λιβύη και ο Σάρας θα βρεθεί ξαφνικά μεταξύ δύο απολύτως νόμιμων και με το γράμμα του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, οριοθετήσεως ξαφνικά. Ναι. Και ας αφήσουμε την Τουρκία. Ναι, τώρα, πριν από λίγη ώρα το Al Jazeera έδωσε ότι οι δυνάμεις του Σάρατς μετέδωσε μάλλον, είναι στα περίχωρα της Σύρτης. Βέβαια το Al Jazeera είναι κοντά στο Σάρατ. Ναι, όχι κοντά, αλλά είναι φανατικά. Είναι Κατάρ. Ναι, είναι από το Κατάρ κλπ. Να δούμε την πληροφορία αν θα τη δώσουν και άλλοι. Με τη Λιβύη τι γίνεται, τι πιστεύετε, πού θα βγάλει αυτή η ιστορία τώρα. Δηλαδή εντάξει, ο κακός Καντάφη έπεσε, κράτουσε 40 χρόνια τη χώρα ενωμένη, μετά ήρθαν οι φύλαρτοι, κατσαπιάδες, φάζονται, πετρέλαια, αλλά τώρα... Μέχρι τώρα τις εξελίξεις, ποιος τις προσδιορίζει στην Αίγυπτο, η Τουρκία. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία αποφάσισε... Στην Αίγυπτο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη. Με συγχωρείτε. Η Τουρκία ήταν αυτή η οποία στέλνοντας δυνάμεις, αυτές τις δυνάμεις που έστειλε, ήταν αρκετές, γιατί αυτοί που πολεμούν στη Λιβύη τώρα να μην... κατάφερε να αλλάξει την εξέλιξη, έτσι και το εκρεμές ξεκίνησε να πηγαίνει προς τα ανατολικά. Λοιπόν, εάν η Τουρκία και οι χρηματοδότες που είναι το Κατάρ, πιστούν ότι πρέπει να είναι πεπισμένοι ότι πρέπει να προχωρήσουν μέχρι τέλους, δηλαδή να καταλάβουν τη Σύρτη, γιατί αυτό στην ουσία θα τελειώσει τον πόλεμο, γιατί θα αναγκάσει την αντιπολίτευση να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους του Σάρας και τους όρους της Τουρκίας, γιατί πια δεν θα μπορεί να, δεν θα έχει καθόλου κεφάλαια, γιατί οι Σύρτη έτσι, με τις πετρελοπηγές θα περάσουν στον έλεγχο της Τουρκίας. Στην ουσία, αν η Τουρκία είναι πεπισμένη, θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει και θα προχωρήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι ώστε να προλάβει πιθανή στρατιωτική αντίδραση της Αιγύπτου. Μάλιστα. Και οι Αμερικανοί σε όλα αυτά, κύριε καθηγητά? Οι Αμερικανοί σε όλα αυτά, πολύ φοβάμαι ότι ο Λευκός Οίκος δεν ενδιαφέρεται. Τώρα. Δεν ενδιαφέρεται, και όταν λέω Λευκός Οίκος εννοώ ο πρόεδρος Τραμπ. Όχι μόνο δεν ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρεται και να μάθει τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρεται γιατί θεωρεί ότι δεν υπάρχουν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Τα αμερικανικά συμφέροντα συνδέονται με μια καλή διμερή σχέση με τη Σαουδική Αραβία και με το Ισραήλ βεβαίως. Υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, και μέχρι εκεί δεν ενδιαφέρεται να κάνει αυτό που παραδοσιακά έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιάξουν μια αρχιτεκτονική ασφάλειας. Έτσι, όπου την σταθερότητα την εγγυόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, όχι ότι δεν θα υπήρχαν συγκρούσεις, αλλά ότι αυτές δεν θα διαχέονται. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κορονέ. Εγώ έτσι, με ένα γενικό, κύριε καθηγητά, θα ήθελα κυρίως το... Τώρα και με αφορμή, ας πούμε, αυτή την ιστορία, έτσι, το χειρισμό του Ερντογάν με την Αγία Σοφία. Βλέπετε ότι σε βάθος χρόνου, δεν θα πω τώρα, με όλες αυτές τις εντάσεις που έχει στη Μέση Ανατολή και στο κομμάτι υπάρχει και μια θρησκευτική αντιπαλότητα. Βλέπετε αυτό να εξελίσσεται έτσι λίγο πιο... Δεν θέλω να καλλιεργήσω να μας ακούσει κάποιοι να πούνε ότι εντάξει,
επιστροφή στις σταυροφορίες κτλ. Αλλά αυτό του δυτικού κόσμου και Ισλάμ το βλέπεντα ένα, σε βάθος χρόνου να μεγαλώνει σαν χάσμα. Είναι μία ερώτηση, κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει αυτό. Υπάρχει γνωστή θεωρία του Χάντινγκτον, έτσι, ότι, ναι, ότι, ότι κάποιοι πολιτισμοί είναι ασύμβατοι μεταξύ τους, έτσι, mm-hmm, και άρα ανταγωνιστικοί. Λοιπόν, υπάρχει γνωστή ανάλυση περί του Ισλάμ. Εγώ θεωρώ ότι όλες αυτές οι αναλύσεις του Χάντινγκτον, εν πάση περιπτώσει, είναι μία αν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά και φύγει από την απλούστευση με την οποία την μετέδωσαν, mm-hmm, αξίζει τον κόπο να μελετηθεί. Αλλά το Ισλάμ δεν είναι μονολυθικό. Δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι τζιχαδιστές. Και υπάρχει και μια διαφορά. Είναι τελείως διαφορετική αντίληψη που έχουν οι ηγεσίες, mm-hmm, των κρατών με μουσουλμανική, σωστό, πλειοψηφία. Σωστό. Και στη Μέση Ανατολή, Άραβες, και στη Βόρεια Αφρική, αλλά και στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Υποσαχάρη Αφρική, που υπάρχουν πάρα πολλές μουσουλμανικές κοινότητες. Και διαφορετική αντίληψη που διαμορφώνεται σε κάποιες έτσι χώρες στο δρόμο, αυτό που λέμε the Arab Street, δηλαδή πώς ο μέσος φτωχός, καταπιεσμένος μουσουλμάνος μπορεί να βλέπει έτσι τον Ερντογάν και το τι έκανε. Λοιπόν, είναι σίγουρο ότι ο Ταΐπ Ερντογάν είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έτσι, όχι μόνο τώρα, yeah, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Είναι πολύ δημοφιλής, ναι, στον μέσο μουσουλμάνο, ο οποίος ενημερώνεται, έτσι, και διαβάζει. Ναι. Σουνίτη. Ναι. Ο οποίος ενημερώνεται, έτσι, και διαβάζει. Έτσι, και βλέπει τον Ερντογάν, κάποιον ο οποίος, ναι, κατάφερε να δημιουργήσει μια μεσαία τάξη, να διευρύνει τη μεσαία τάξη και να δώσει εισόδημα, έτσι, στον καταφρονεμένο. Ναι. Λοιπόν, και να επενδύσει και επικοινωνιακά. Όταν ήταν το τελευταίο κύμα, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, πείνας, ξηρασίας στην Αιθιοπία, είναι τώρα πολλά χρόνια, νομίζω το 2011 ή και πριν, 8-9, δεν θυμάμαι. Πήρε το αεροσκάφος, γεμάτο υπουργούς, πήγε κάτω, μοίρασε τρόφιμα, έχτισε σχολεία, έχτισε υποδομές. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει. Κάνεις πανεβάστη. Λοιπόν, είναι πάντα εξαιρετικό επίπεδο, κύριε καθηγητά, η και πάρα πολύ γίνεται και ο τρόπος για αυτά που τα μεταφέρετε. Ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Με τον Γιάννη τον Κορονέο να σας ευχαριστήσουμε. Με τον Γιάννη τον Κορονέο θα είμαστε αύριο, 4:30 το απόγευμα. Πάλι θα αναλύσουμε τα εθνικά και τα θέματα με την Τουρκία και τα γεωπολιτικά της ευρύτερης περιοχής. Αύριο είναι επέτειος του πραξικοπήματος. Για 14 λεπτά την κλήτωση. Να τα πούμε αύριο. Λοιπόν, από τη Μαρμαρίδα, τότε του Μπερελί. Λοιπόν, γεια σας, το επανήγουμε. Yes.